Σήμερα είναι μια υπέροχη μέρα γιατί ήρθαμε εδώ στην Πέραμο να κάνουμε τι? Θα κάνουμε ένα tour, παιδιά. Συγκεκριμένα βρισκόμαστε εδώ με την Motorspot που είναι μια tour agency που κάνει έτσι εδώ πολύ ωραία tour. Και θα μας κάνουν ένα πολύ ωραίο tour εδώ στην περιοχή. Θα ανέβουμε στο Παγκαίο με τα μπάγκη, αυτά τα υπέροχα μπάγκη. Και πες μας λίγο, Δέσποινα, τι θα κάνουμε περίπου, πολύ χοντρικά, μπορείς να μας πεις? Θα πάμε μια βόλτα στην Πέραμο, θα κάνουμε μια διαδρομή. Θα δούμε δύο υπέροχες παραλίες και σπάνιες που δεν μπορεί κάποιος να πάει, να έχει πρόσβαση με αυτοκίνητο. Mm-hmm. Και μετά θα ανεβούμε πάνω στο Παγκαίο, στο βουνά. Θα δούμε υπέροχη θέα. Ξενούμε και κάποιους άλλους οι οποίοι είναι λίγο τρελιάριδες και αυτοί και κάνουν κάτι περιπέτειες. Ναι, κάνουν περιπέτειες, λοιπόν, action, εκδρομές, περιπέτειες. Πώς μπορεί κάποιος να σας βρει, Θεσσαλονίκη, ξεκινάτε. Μόλις με το που θα γράψεις action μας βρήκες, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Το θέμα μας είναι τι κάνουμε. Εμείς πάμε πεζοπορίες, καταράχτες, ράφτινγκ, αλεξίπτωτα πλαγιάς. Ό,τι πιο μπορεί περίεργο να κάνει κάποιος. Εγώ θέλω. Το σημαντικό είναι σήμερα η Δέσποινα και οι παρέατες μας φιλοξενούν απίστευτα φιλόξενη οικογένεια. Και εδώ θα περάσουμε καλά μαζί τους, αυτό θέλουμε. Να περάσουμε καλά. Η παρέα φαίνεται καταπληκτική, ανυπομονώ όσο δεν φαντάζεστε να μπω στο αυτοκινητάκι, πώς λέγεται, μπάγκι. Το μπάγκι. Στο μπάγκι, στο μπάγκι μας, αυτό δηλαδή το μπλε, και να αρχίσουμε την περιπέτεια. Έτοιμοι! Ναι! Για τα παιδιά που θέλουν να μας δουν, η Motorspot πώς σας βρίσκουν στο ίντερνετ? Motorspot.gr. Αρχίζει την Πέραμο εδώ. Είναι φετινή η προσπάθεια και θέλουμε να έρθετε κοντά μας, να σας φιλοξενήσουμε και να περάσουμε τέλεια. Ωραία, τα παιδιά θα πάρουν μια πρώτη γεύση μέσα από αυτά τα βίντεο που θα τραβήξουμε εμείς, αλλά στη συνέχεια θα πάρουν και τη δεύτερη γεύση όταν έρθουν. Ωραία. Φύγαμε. Φεύγουμε. Και εδώ, παιδιά, περνάμε από την παραλία στην Πέραμο. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν μπάνιο. Αυτά είναι. Τι ωραία παραλία που είναι αυτή. Μου αρέσει πάρα πολύ η Καβάλα και η Πέραμος και η Ηρακλίτσα. Όλα τα μέρη που έχουμε επισκεφτεί εδώ είναι τέλεια. Είναι τέλεια, παιδιά. Να έρθετε κι εσείς να κάνετε το μπανάκι σας και κάνετε και ένα tour με το μπάκι. Γιατί όχι, να απολαύσετε τη θέα εδώ δίπλα στη θάλασσα. Πηγαίνοντας φυσικά πιο μακριά στο βουνό. Παραλία Νέας Πέραμου, παιδιά, δείτε τι ωραία. Εδώ οι άνθρωποι απολαμβάνουν το μπανάκι τους. Έχει ταβέρνες, εστιατόρια, θέα, ωραία. Και εμείς φυσικά κάνουμε την πόρτα μας με το υπέροχο μπάκι μας. Εδώ είναι η παραλία, βγαίνοντας από την Πέραμο σχεδόν, παιδιά. Είμαστε στην άκρη της Πέραμου. Πολύ ωραία και εδώ, λίγο πιο ήσυχα θα έλεγα. Περισσότερη, μεγαλύτερη αμμουδιά. Και εδώ περνάμε από ένα μεγάλο φέρι, αέρλα, και από εδώ έχουμε κι άλλα τα οποία είναι παρκαρισμένα, ναυπηγείο είναι εδώ, παιδιά. Σκάφη! Σκάφη πολλά τα οποία είναι εδώ για να επισκευαστούν, υποθέτω. Δείτε εδώ πόσα σκάφη έχει. Είμαστε τέσσερα μπάγκι, πηγαίνουμε όλα μαζί. Τάση για φρουτάκι και συνεχίζουμε. Ανηφόρα, κατηφόρα και φύση. Πάρτε εδώ μία θέα. Να! Και πάμε ακόμα πιο πάνω. Τέλειο, μιλάμε. Απίστευτο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το tour. Όταν μου είπαν ότι θα κάνουμε ένα tour, δεν περίμενα με τίποτα να ζήσω κάτι τέτοιο. Ακόμα είμαστε στην αρχή και έχω ξετρελαθεί. Η Δέσποινα το κράτησε για έκπληξη ότι θα είμαστε με μπάκι και ξαφνικά το ανακαλύψαμε και ανακαλύψαμε κιόλας τις ομορφιές αυτής της διαδρομής. Δείτε εδώ, παιδιά, μια διαδρομή υπέροχη. Σούπερ, θάλασσα, βουνό, φύση και καλή παρέα. Τέσσερα μπάγκι μαζί, περνάμε σούπερ. Μέσα αριστερά τη θέα μας είναι. Δείτε, παιδιά, μια θέα στο βάθος και μια ελληνική σημαία εκεί πάνω στον λόφο, σε ένα βράχο. Παντού, απέραντο γαλάζιο. Και στο βάθος η Καβάλα. Νάτι. Εδώ θέλει λίγη προσοχή. Για να στρίψεις αντί να πας ίσια, γιατί ίσια έχει πολύ ωραία θέα. Αλλά άμα την πεις από πολύ κοντά είναι πρόβλημα. Θα πεις και από πολύ κοντά και δεν